Δεν διαμαρτυρόμαστε όπως όλοι οι εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους μόνο. Και αναφέρομαι στους σχολικούς φύλακες, στους δημοτικούς αστυνομικούς, στους 2.500 εκπαιδευτικούς τεχνικής εκπαίδευσης που έχουν χάσει τη δουλειά τους μετά την κατάργηση του τριών τομέων από την τεχνική εκπαίδευση. Δεν διαμαρτυρόμαστε μόνο γι' αυτό. Πριν ψηφιστεί οτιδήποτε στην Ελληνική Βουλή, πριν καν συζητηθεί στην Ελληνική Βουλή, το Υπουργείο Παιδείας στέλνει λίστες με συναδέλφους σε διαθεσιμότητα, χωρίς να υπάρχει καν το θεσμικό πλαίσιο γι' αυτό. Αυτό το απίστευτο από πλευράς νομικής, από πλευράς συνταγματικής ατόπιμα, έχει εξοργήσει κυριολεκτικά όλο τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Γιατί ενώ οι δημοτικοί άρχοντες κλείνουν τους δήμους συμπαραστεκόμενους τους εργαζομένους τους, το Υπουργείο Παιδείας επιτίθεται στους υπαλλήλους του. Με ένα πρωτοφανή τρόπο, για το οποίο το μόνο που θα μπορούσα να σχολιάσω είναι ακριβώς το γεγονός ότι τελικά η εκπαίδευση πληρώνει το ότι ποτέ δεν προσέφυγε σε κομματικά γραφεία για να προσληφθεί. Ο εκπαιδευτικός ποτέ δεν στήριξε και δεν αποτέλεσε μέρος του πελατειακού κράτους. Ίσως γι' αυτό αυτή η απόλυτη εχθρότητα και μοχθηρία πρωτοφανής, την οποία την καταγγέλουμε. Ζώντια διαθεσιμότητα 2.500 συναδέλφων της τεχνικής εκπαίδευσης, επιδώσαμε στην διεύθυνση κάποια ψηφίσματα διαμαρτυρίας και θα ακολουθήσει μια μικρή πορεία προς το κέντρο της πόλης. Να σημειώσω ότι οι 2.500 συνάδελφοι, οι οποίοι για κάποιους είναι απλώς αριθμοί, για μας είναι συνάδελφοι, είναι άνθρωποι, έχουν οικογένειες, έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως όλοι μας και ξαφνικά στα πλαίσια των οριζόντιων μέτρων βρίσκονται στον αέρα. Από το νέο σχολικό έτος το γνωρίζει πέρα από αυτά τις, που λέει η κυβέρνηση, θα χτυπάτε και κάρτα όλοι οι καθηγητές ή οι διδάσκαλοι, ξέρεις. Νομίζω ότι το ζήτημα της ηλεκτρονικής κάρτας, να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί, δεν θα έλεγα ότι επί της παρούσης είναι το μείζον πρόβλημα. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό το μέτρο ανισχύσει θα είναι στο γενικότερο πλαίσιο μιας πολιτικής η οποία ασκείται και στόχο έχει το δημόσιο σχολείο. Να σημειώσω ότι δομές όπως η υγεία, η παιδεία, η ασφάλεια δέχονται για μια φορά συντριπτικό χτύπημα. Είναι αυτές ακριβώς οι δομές. Επίσης υποστηρίζουν εκείνα τα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία πλήττονται από την οικονομική κρίση και τις μονομιακές εποχές, τους φτωχούς, τους συμπολίτες μας, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και τους...